Κύριε Δασκαλάκη, βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολη και βλέπουμε ότι έχουμε χτυπήματα και σε πόλεις και μες στο Κίεβο, για παράδειγμα, έστω και αν είναι στα προάστια αυτής της μεγαλούπολης. Αυτές πραγματικά είναι οι πιο τραγικές στιγμές του πολέμου, ειδικά όταν η θελημένα ή άθλα στοχοποιούνται οι άμαχοι. Από οποιαδήποτε πλευρά και αν ανήκουν αυτοί οι άμαχοι, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν είναι μόνο η στοχοποίηση των αμάχων που αποτελεί έγκλημα πολέμου, αλλά και η μη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποφευθεί η απώλεια των αμάχων υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει και αυτό έγκλημα πολέμου. Αυτά σχετικά με τους αμάχους. Τώρα πηγαίνοντας στην επιχειρησιακή εικόνα. Είμαστε στην 20η ημέρα του πολέμου. Τις τρεις πρώτες μέρες δεν μπόρεσε η Ρωσία να επιβάλλει τον κεραυνοβόλο πόλεμο που θα ήθελε. Από εκεί και μετά, λέμε πως κάθε μέρα θα δούμε τις ρωσικές επιθέσεις να εντείνονται. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί στο βαθμό που ίσως αναμέναμε. Γιατί οι ρωσικοί στόχοι είναι αρκετά μαξιμαλιστικοί. Ζητάνε από την Ουκρανία να παραδώσει το 15-20% του εδάφους της. Και παρόλα αυτά, από την τρίτη-τέταρτη μέρα του πολέμου, δεν έχουν εξαπολύσει τις συντριπτικές στρατιωτικές επιθέσεις που θα περιμέναμε να δούμε, ώστε να αναγκάσουν την Ουκρανία να παραδοθεί. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της... Κύριε Δασκαλάκη, η αντίσταση των Ουκρανών, τα μηνύματα που εκπέμπονται, είναι πιθανόν να οδηγούν σε αυτή την κατάσταση και να υπάρχει μια στάση στην κλιμάκωση των Ουκρανών. Ή να έχει μπει ένα φρένο. Ακριβώς αυτό πήγα να πω, ποιοι είναι οι λόγοι. Και σίγουρα ένας λόγος είναι ότι είναι πολύ γενναία η αντίσταση των Ουκρανών και αντίστοιχα φαίνεται πως είναι πολύ φτωχή και η απόδοση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Από την άλλη μεριά καταλαβαίνουμε ότι και οι Ρώσοι θέλουν να αποφύγουν τις τρομερές απώλειες εκατέρωθεν και για πολλούς πολιτικούς λόγους και λόγους που έχουν να κάνουν σχέση ακόμη και με την συμπεριφορά της Δύσεως. Απλώς όμως διαβάζοντας τον τύπο, οι περισσότεροι στρατιωτικές αναλυτές περίμεναν μια μεγαλύτερη ένταση των ρωσικών επιθέσεων, όχι βέβαια όπως περιμένουμε εμείς την μητέρα των μαχών να μπουν στο Κίεβο ή στο Χάρκοβο, αλλά περικυκλώντας αυτές τις πόλεις και καταλαμβάνοντας όσο δυνατόν μεγαλύτερο έδαφος. Βέβαια, να βάλουμε έναν αστερισκό εδώ. Δεν έχουμε αρκετές εικόνες από την Μαριούπολη, καθώς η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μιλάμε για μια απίστευτη ανθρωπιστική κρίση, με τον κόσμο να παραμένει εκεί χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, με πολλά προβλήματα στο φαγητό, στις επικοινωνίες. Ακριβώς η Μαριούπολη είναι το μοναδικό σημείο όπου βιώνουμε έναν πόλεμο πόλεων σε στυλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου πλέον οι οδομαχίες διεξάγονται μέσα στην πόλη, πλήττοντας τον αστικό ιστό και δημιουργώντας τρομερά προβλήματα στους αμάχους. Αυτό δεν το έχουμε δει και ελπίζω να μην το δούμε πουθενά αλλού σε τέτοια ένταση σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Η Μαριούπολη, λόγω της θέσεώς της, πρέπει, για τους Ρώσους φυσικά μιλάω, να καταληφθεί από αυτούς. Οπότε εκεί θα δούμε μεγάλη στρατιωτική προσπάθεια. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το σχέδιο και πώς θα εκτελεχθεί μετά τη Μαριούπολη? Ο επόμενος στόχος, κατά την εκτίμησή σας, ποιος μπορεί να είναι? Πιθανόν οι Ρώσοι να ακολουθούν μια τακτική προχωράμε και βλέπουμε. Δηλαδή, όπου δούνε πως προχωράει ένας άξονας, μπήκαν στη Χερσόνα. Τώρα θα ανεβούν προς τα βόρεια ή θα στραφούν δυτικά προς Οδυσσό. Ανάλογα πώς θα προχωρήσουν τα διάφορα μέτωπα και η αντίσταση που συναντάνε. Θα κατεβούν από το Χάρκοβο να ενωθούν προς το Δνίπηρο, θα περικυκλώσουν το Κίεβο. Αυτά θα τα δούνε στην πράξη πώς θα εξελιχθεί ευνοϊκά για αυτούς. Αλλά δεν νομίζω να διακινδυνεύσουν πόλεμο, μάχες μέσα σε μεγάλα αστικά συγκροτήματα. Άρα λέτε, κύριε Δασκαλάκη, ότι το όλο όποιο στρατιωτικό σχέδιο της Ρωσίας αυτή την ώρα έχει να κάνει με το όταν θα καταληφθεί η Μαριούπολη, μετά τι? Δηλαδή είναι κλειδί η Μαριούπολη, η κατάληψή της, για να ξεδιπλωθεί το σχέδιο της Ρωσίας? Είναι κλειδί, αλλά δεν επηρεάζει τις κινήσεις στους άλλους άξονες. Δηλαδή μπορεί να συνεχιστεί η πολιορκία της Μαριούπολης, που δεν νομίζω θα κρατήσει πολύ, άλλες 3-4 μέρες, αλλά αύριο, αν καταρρεύσει η άμυνα γύρω από το λιμάνι του Νικολάγεφ, να προχωρήσουν πιο γρήγορα προς τα βόρεια ή προς τα δυτικά. Δεν είναι δηλαδή τόσο αλληλένδετα τα μέτωπά τους. Άρα το θέμα των συνομιλιών
Γιατί πάμε σε ένα ακόμα γύρο συνομιλιών, κύριε Δασκαλάκη. Πιστεύετε ότι αυτή την ώρα, σε αυτή τη φάση, είναι μάλλον προσχηματικός αυτός ο διάλογος, διότι η Ρωσία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι να καταλάβει τη Μαριούπολη? Θα έλεγα πως είναι προσχηματικός και από τις δύο πλευρές. Προσπαθούν να δείξουν πως έχουν κάθε διάθεση για διαπραγμάτευση. Από την Ουκρανία, γιατί να είναι προσχηματικός? Θέλω να πω, δηλαδή, όσο καθυστερεί, επειδή είναι εις βάρος του επιτιθέμενου η καθυστέρηση, γι' αυτό εννοείται? Δεν μπορούν να αποδεχτεί κανένα κράτος τον ακροτηριασμό του. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλά κάνουν εφόσον αμήνονται ακόμη και αρνούνται. Δεν είναι εύκολο να παραδώσεις Κρυμαία, να παραδώσεις ανατολικές επαρχίες. Οπότε θέλουν και αυτοί να πιστέψουν ότι με την πίεση της Δύσεως, με κάποιες οικονομικά μέτρα και με τις τεράστιες απώλειες που έχουν οι Ρώσοι, πιθανόν να μικρύνουν οι διεκδικήσεις των Ρώσων. Με αυτή την έννοια το είπα. Κύριε Δασκαλάκη, ποια θα μπορούσε να είναι η επόμενη ημέρα στην Ουκρανία? Είναι 45 εκατομμύρια οι Ουκρανοί πολίτες. Θα ήταν μια μέρα όπου οι ανατολικές περιοχές, οι δύο αυτές επαρχίες, θα είχαν μια μεγαλύτερη αυτονομία, ίσως μεγαλύτερη και από ό,τι προβλέπουν οι συνθήκες του Μίνσκ. Και το θέμα της Κρυμαίας είναι λίγο άλυτο, γιατί φαίνεται ότι οι Ρώσοι επιμένουν στην ενσωμάτωση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχτεί η Ουκρανία. Υπάρχουν τρόποι. Η διπλωματία έχει δείξει ότι μπορούν να βρεθούν διάφοροι συμβιβαστικές λύσεις, διάφορα μορφώματα οντοτήτων που να ικανοποιούν κάπως και τις δύο πλευρές, αλλά νομίζω ότι ακόμη οι Ρώσοι θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους, γιατί πιστεύουν ότι μετά από 1-2 εβδομάδες θα έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Λοιπόν, να πάρουμε και ένα πολύ σύντομο σχόλιο από εσάς, κύριε Δασκαλάκη, διότι βλέπουμε στην Οδυσσό τα πράγματα περιμένουν τη ρωσική εισβολή. Χτυπούν και τώρα σύρνες, όπως μας μετέφερε η Γεωργία Λαγού. Εντάξει, αυτό όμως δεν σημαίνει πως οπωσδήποτε θα δούμε μια εισβολή στην πόλη της Οδυσσού. Μπορεί να δούμε απλά έναν αποκλεισμό, όπως προσπαθούν να κάνουν στο Κίεβο και όπως ήδη έχουν κάνει και στο Χάρκοβο. Βέβαια, εκεί που θεωρώ ότι σχεδόν βέβαια την πτώση της πτώλειος είναι στη Μαριούπολη. Μάλιστα. Κύριε Δασκαλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ.